Πάμε στο στέλεχος, τη βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής, την κυρία Χαρά Κεφαλίδου. Την καλημέρισουμε. Καλημέρα, κυρία Κεφαλίδου. Καλημέρα και ενώνω και εγώ τη φωνή μου μαζί με όσα είπατε για συλληπιτήρια και στην οικογένεια του 16χρονου και φυσικά στην οικογένεια του Γιάννη Διακογιάννη, που η φωνή του είναι χαρακτηριστική σε όλους τις γενιάς. Έτσι είναι και διαχρονική και πέρα από φιλάθλους και οπαδούς, πέρα και πάνω από όλα αυτά. Δεν ζεστάμε. Έχετε δίκιο. Τώρα, με εσάς τι θα κάνουμε, κύριε Κεφαλίδου, με το Πασόκενο, που θέλει μάλλον να μας τρελάνει, δεν ξέρουμε, θέλει να κάνει αντιστροφή της πραγματικότητας. Κάτι κάνει που είναι παράδοξο. Το να λέει δηλαδή ότι δεν είναι δικό μας στέλεχος περίπου μια γυναίκα που έχει μεγαλώσει από τα μαθητικά της χρόνια μέσα στο Πασόκ, δεν είναι παράδοξο. Κοιτάξτε τώρα, ο κάθε πολιτικός έχει το δικό του τρόπο να εκφράζεται και να λέει τα πράγματα, το δικό του ύφος, τη δική του χρειά. Αυτό το οποίο σίγουρα έχει δημιουργήσει σε όλους μας οι καταιγιστικές εξελίξεις με την υπόθεση της κυρίας Καραϊλή, είναι μια απογοήτευση και κυρίως αυτή η αίσθηση ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται και πάλι στο στόχαστρο μιας υπόθεσης που ταλανίζει νομίζω και την Ευρώπη και δείχνει πόσο ανάγκη έχουμε τους θεσμούς. Γιατί είναι εύλογη η πικρία αυτή που εκφράζεται. Ακριβώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι το χρεώνεστε εσείς όμως. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή η πικρία είναι απολύτως εύλογη, γιατί ρε παιδί μου πάλι το ΠΑΣΟΚ με ένα το γιατί υπάρχει λαμπερό πρόσωπό του και τα λοιπά και τα λοιπά να βρίσκεται στο μανταλάκι της διαφθοράς, βεβαίως, αλλά από εκεί μέχρι αυτό που περιγράφεται περίπου με αλφαγιώτα ως ανέκδοτο, για ποιο λόγο? Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι το τελευταίο που χρειαζόμαστε, έτσι. Ναι. Και το ΠΑΣΟΚ και το πολιτικό σύστημα, γιατί η κυρία Καϊλή είναι ένα πρόσωπο που έχει αναλάβει θέσεις ευθύνης. Είναι χρόνια στο χώρο, έχει συνεργαστεί σχεδόν με όλους μας, με πολλές επιτυχίες, έχει τιμηθεί με την εμπιστοσύνη του κόσμου και των συναδέλφων της και στην Ευρώπη, εξελέγει αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και θα είναι πραγματικά απογοητευτικό αν όλα όσα μέχρι στιγμής ακούμε επαληθευτούν. Γιατί, να μείνουμε λίγο στην ουσία. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή ό,τι μαθαίνουμε, το μαθαίνουμε μέσα από ειδησιογραφικές ειδήσεις και ερμηνείες. Δεν έχει απαγγείλει κατηγορίες ο εισαγγελέας. Όχι ακόμα, ναι. Οπότε αρκούμαστε σε αυτό, αλλά η έκταση, το ποιους περιλαμβάνει, σε τι βαθμό και ποια είναι η εμπλοκή της κυρίας Καϊλή, μένει να φανεί. Mm-hmm. Ας μην βιαζόμαστε λοιπόν. Σίγουρα όμως υπάρχει κάτι. Είναι, κυρία Κεφαλίδου, να το δούμε. Είναι πλήγμα για το ΠΑΣΟΚ η υπόθεση αυτή, ναι ή όχι? Όποιος σας πει κάτι διαφορετικό, απλά προσπαθεί να μαλακώσει λίγο τα συναισθήματα. Και ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ έχει πολύ μεγάλα γιατί και απορίες, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η άμεση αντίδραση, η μηδενική ανοχή από τη μεριά και του Προέδρου, αλλά και του συνόλου των στελεχών. Επειδή εμείς ξέρετε ιστορικά, αυτό το έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Και δεν μπορούμε να κρύβουμε προβλήματα πλέον κάτω από το χαλί, γιατί και στο παρελθόν ό,τι χρειάστηκε να διαχειριστούμε το διαχειριστήκαμε με γενναιότητα, και μιλάω για την υπόθεση του Χατζόπουλου, mm-hmm. που πραγματικά τότε είχε συνταράξει το χώρο μας. Λοιπόν, έκτοτε και μόνοι μας προσπαθήσαμε αυτό το θέμα να το λύσουμε, και δεν δεχόμαστε μύγα στο σπαθί μας, γιατί αν θυμάστε είχε γίνει αυτοκάθαρση. Το ΠΑΣΟΚ έδωσε τον Άκη στο Χατζόπουλο. Από περίπου εκείνη τη στιγμή και μετά. Περίπου. Επιτρέψτε μου να πω. Ναι, είναι ναι. Κοινή απόφαση όλων μας. Ναι, ναι. Και όλων των μετέπειτα αρχηγών, ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε τέτοια ζητήματα για κανέναν. Mm-hmm. Όσο ψηλά και αν βρίσκεται, ό,τι και αν εκπροσωπεί. Γιατί κακά τα ψέματα, μπορεί να λέμε ότι ο χώρος είμαστε εμείς, οι άνθρωποι δηλαδή, που είμαστε εκλεγμένοι, που είμαστε τα στελέχη, που είμαστε πρόεδροι κτλ. Αλλά είναι και κάτι πέρα από μας και πάνω από μας, και αυτό είναι ο θεσμός τον οποίο Πάντως, θέλουμε να στεγόμαστε και να υπηρετούμε. Εδώ χτίζεται με έψιλον αυτή τη φορά, ναι, μια ολόκληρη επιχειρηματολογία με βάση αυτό που είναι έως και σχιζοφρενικό, το ότι χρεώνεται την Καϊλή στην Νέα Δημοκρατία. Γιατί τι λέτε ως συνέχεια αυτού? Η Καϊλή ήταν ο δούλιος ύπος της Νέας Δημοκρατίας και κόμμα, και η δική μας η απόφαση είναι να σχηματίσουμε ένα μέτωπο το οποίο θα οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, και εδώ έρχεται η επαναπροσέγγιση, η προσέγγιση με το ΣΥΡΙΖΑ.
αυτή τη συλλογιστική των πραγμάτων, αυτή η ροή. Εγώ σας είπα την άποψή μου και θέλω να σας πω ότι αν υπάρχει κάτι πέρα από αυτό και αν έχει κάτι στο νου του ο πρόεδρος ή αν χρειάζονται διευκρινήσεις, είμαι σίγουρη ότι ο ίδιος έχει ένα καλύτερο feedback και σίγουρα καλύτερη ενημέρωση. Μην ξεχνάτε ότι μαζί με την κυρία Καϊλή εκπροσωπούσαν τη χώρα και προφανώς για να λέει κάποια πράγματα, κάτι έχει στο νου του, κάτι θα έχει εντοπίσει λόγω της στενής συνεργασίας που είχαν στη διάρκεια αυτών των τελευταίων χρόνων. Και επειδή σίγουρα δεν λέμε κουβέντες στον αέρα, φαντάζομαι ότι θα έχει σοβαρούς λόγους. Το μέλλον θα φανεί, αλλά και εσείς ως δημοσιογράφοι μπορείτε να το ρωτήσετε στον ίδιο. Εξάλλου να σας πω κάτι. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει αρνηθεί ποτέ να απαντήσει σε ερωτήσεις. Ούτε θα τις πει στο αυτή. Δεν είμαστε αυτής της φιλοσοφίας. Εγώ όμως δεν είμαι αρμόδια, γιατί δεν έχω ιδία γνώση και οι βουλευτές, επιτρέψτε μου να σας πω, οφείλουμε να είμαστε θεσμικοί. Γι' αυτό πρέπει να μένουμε στην ουσία. Να μένουμε σε αυτά που πραγματικά έχει νόημα με την παρουσία μας, με τη θέση μας, με τη στάση μας, να μπορούμε να αλλάξουμε. Και εδώ είναι θέμα ηθικής τάξης. Είναι θέμα ηθικής τάξης και νομικής εμπλοκής. Δεν είναι θέμα πολιτικής διαφωνίας. Γι' αυτό βλέπετε ότι τα γεγονότα οδηγούν σε μια άλλη κατεύθυνση, ότι είχαμε μια περίπτωση προσπορισμού ίδιου ωφέλου. Αυτό δεν έχει ούτε χρώμα, δεν έχει ούτε κόμμα, δεν έχει ούτε κατεύθυνση. Μάλιστα. Είναι άλλη κυρία Κεφαλίδου, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας καλημερίζουμε. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Καλά.